Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Πέτρος Στατούλης έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση των υποδομών διαφόρων οργανισμών πέραν της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε κάνει λοιπόν μια προσπάθεια στο ΕΣΠΑ και για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Όπως ξέρετε, έχουμε παραδώσει ήδη ασθενοφόρα στη δύναμη του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και στην Αργολίδα. Έχουμε λοιπόν μια τακτική και σταθερή συνεργασία με τα παιδιά του ΕΚΑΒ, αναγνωρίζοντας την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν, η οποία ξεφεύγει των υπερσιακών τους απαιτήσεων. Οι άνθρωποι υπερβαίνουν αυτόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε γιατί υπάρχει μια σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού, την οποία ήδη έχουμε πει και έχουμε επισημάνει σε ολόκληρη τη χώρα, είτε υπάρχουν προβλήματα και έλλειψη μέσων, όπως για παράδειγμα στα αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά κλπ., με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία περνάει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια δεν μπορούσε να λείπει η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση εδώ με το Σωματείο των Εργαζομένων και με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Μας ζητήθηκε λοιπόν να συνδράμουμε και να φτιαχτεί ένα χώρο στον οποίο να μην καίγονται τα αυτοκίνητα από τον ήλιο. Πράγματι λοιπόν αυτό προσπαθήσαμε και έγινε, αυτή τη στιγμή το βλέπετε πίσω σας και δεν είναι το μόνο. Εμείς θα είμαστε παρόντες σε οτιδήποτε μας ζητηθεί στο μέτρο του δυνατού και των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε ως οργανισμός, να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά του ΕΚΑΒ καλύτερες συνθήκες για να κάνουν καλύτερη τη δουλειά τους για τη δικιά μας την υγεία. Ποτέ να μην τους έχουμε ανάγκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος υγείας στη χώρα μας και όχι απλά πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να τους ενισχύσουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, με μια προσπάθεια την οποία ξεκίνησε και η Ελένη αλλά και το Σωματείο, είδαμε το θέμα αυτό, καταλήξαμε στο τι έπρεπε να γίνει, έγινε και εδώ είμαστε για να συνεχιστεί η προσπάθεια την οποία κάνουν προς όφελος της υγείας μας.